Φίλοι μου, γεια σας. Αξιωθήκαμε λοιπόν να φτάσουμε στο τελευταίο μάθημα. Στο 24ο, όπου τελειώνει και το αλφάβητό μας με το γράμμα ΩΜΕΓΑ. ΩΜΕΓΑ. Γιατί συχνά, ξεχνάμε ότι όταν λέμε ΩΜΕΓΑ με μία λέξη είναι το Ο το μεγάλο. ΩΜΕΓΑ. Γιατί έχουμε και το άλλο που είναι το Ο το μικρόν. Έτσι λοιπόν στο ΩΜΕΓΑ, όπου τελειώνει ε, με τρόπο ο, πραγματικά εκπληκτικό η γλώσσα μας, διότι από το α μέχρι το ω είναι ένας κύκλος ζωής. Είναι γερά δομημένο όλο αυτό το σύστημα το, των στοιχείων του αλφαβήτου, μοιρασμένο σε δύο δωδεκάδες, σε τέσσερες εξάδες, έχει ένα, μια τέλεια ε, δομή το αλφαβητό μας λοιπόν. Στο 24ο μάθημα θα εξετάσουμε τα δύο τελευταία εναπομείναντα κεφάλαια του κρατήλου, που είναι το 47 και το 48. Και θα ολοκληρώσουμε έτσι αυτή την ε, πορεία μας και εμείς μέσα τα γράμματα του αλφαβήτου. Ε, ήταν αναγκαίο να τα συνδέσουμε, διότι εδώ ακριβώς είναι όλος ο κόσμος μας. Μέσα από, το, από τη γλώσσα μας ανοίγεται ένας κόσμος. Δεν είναι λοιπόν απλό πράγμα η γλώσσα, το έχουμε καταλάβει. Και για να συνδεθούμε και με το προηγούμενο μάθημα... ο Σοκράτης έλεγε στον κρατήλο ότι πρέπει να επανεξετάσουμε κρατήλε φιλοσοφικά τώρα. Είναι, 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 διαλεκτική πορεία όλη αυτή και ίσως δεν είναι για όλους. Όσοι αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να την παρακολουθήσετε, μένετε μέχρι εκεί που μπορείτε. Κάποια άλλη στιγμή ακούτε και αυτά για, για την ολοκλήρωση του όλου θέματος. Του λέει, δίδυ περί της αρχής παντός πράγματος, κρατήλε, των πολλήν λόγων και την πολλήν σκέψην, του λέει, α, είναι. Εκεί πρέπει να σκεφτούμε, διότι η αρχή, όπως λέγαμε και στο προηγούμενο μάθημα, η αρχή δεν είναι μόνο το ίμις του παντός, η αρχή είναι το παν εν δυνάμει. Οπότε όταν αρχίζει κάτι και κινείται, αυτό το παν από εν δυνάμει γίνεται εν ενεργία. Είναι μια μαγική διαδικασία, γι' αυτό... Ε, την αρχή παντό πράγματο, οι πρόγονοι μα τη λάμβαναν πολύ σοβαρά και γι' αυτό ξεκινούσαν τα πράγματα αφεστίας από τη ουσία δηλαδή ή από τον Θεό. Θυμηθείτε και τα χρυσά έπι που λέει Αθανάτου μεν πρώτα Θεού, νόμο, διάκειται, τίμα κλπ. Ε, δηλαδή ότι οι ποιητέ που ξεκινούν την επίκληση στι Μούσε, θυμηθείτε πώ ξεκινάει ο Όμηρο, την Ιλιάδα, την Οδύσσια. Επίκληση. Άρα έχει σημασία αυτή η αρχή. Σήμερα έχει ατονίσει Ξεκινάμε όπως όπως τα πράγματα και γι' αυτό βαίνουν και όπως όπως. Πρέπει να τα κάνουμε λοιπόν ορθά. Και ο Σοκράτης εδώ του λέει ας πάμε ξανά σε αυτή την αρχή που θεωρήσαμε και αποδεχτήκαμε όλοι και οι τρεις συνομιλητές μας ότι α, τα θετική σημασία ονόματα στην ελληνική γλώσσα βασίζονται πάνω στην αρχή της ροής και της κινήσεως και τα αρνητικής πάνω στην αρχή της δεσμεύσεως και της στάσεως. Είναι όμως έτσι λέει. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτή την εξέταση και αυτό είναι φιλοσοφικό έργο. Έρευνα είναι η φιλοσοφία δίζησης περί της ουσίας. Αλλιώς δεν είναι φιλοσοφία. Και εδώ υπησέρχεται και είναι οι τελευταίες ετυμολογίες που μας δίνει. Γιατί μας δίνει φίλοι μου μια τελευταία γεύση από, όλη αυτή την, από όλο αυτό θα λέγαμε το συμπόσιο Uh, περί αιτημολογίας που μας παρέθεσε ο Σωκράτης στον Κρατήλου, μας δίνει κάποιες τελευταίες γεύσεις δίκην επιδορπίου αν μου επιτρέπετε δηλαδή μας τις δίνει σαν επιδόρπιο στο τέλος και δίνει και παραδείγματα και του λέει θυμάσαι Κρατήλε που αναπτύξαμε και πράγμα το αναπτύξαμε α, νομίζω στο κεφάλαιο α, 27 μας έδωσε την ετυμολογία της λέξης επιστήμη θυμάσαι του λέει που είπαμε την επιστήμη εδώ όμω, τώρα α δούμε και κάπω αλλιώ τα πράγματα. Είπαμε ότι, εκεί ότι αφού τα πράγματα φέρονται και κινούνται, τι θα μπορούσε να είναι επιστήμη, πώς μπορεί να γνωρίσουμε κάτι που συνεχώ κινείται και φέρεται, Άρα, η επιστήμη κατά κάποιο τρόπο έπεται, ε, έπεται στα φερόμενα πράγματα. Οπότε είναι ένα είδος είδο Επαιιστήμη, επιστήμη. Επιστήμη-επιστήμη. Και πράγματι αυτή ήταν η πρώτη ετιμολογία περί επιστήμης. Δηλαδή αφού τα πράγματα φέρονται και κινούνται, ε, τα επιστάμεθα ε, 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 όντας σε επαφή με τα πράγματα. Η ψυχή δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ίσταται επί των φερωμένων πραγμάτων ε, το νοητικό της ψυχής και τα ε, προσπαθεί να τα γνωρίσει. Οπότε είναι επιστήμη. Θα μπορούσα όμως του λέει να κάνουμε και κάτι άλλο. Να πούμε ότι το αρχικό γράμμα της λέξης επιστήμη προσθέθηκε και να είναι πιστήμη και έχει τότε έχει να κάνει με το κάτι που είναι το πιστόν το που έχει δείχνει τη σταθερότητα ή αν θέλεις του λέει και αλλιώ, μπορεί να το πούμε ότι δεν είναι επειστήμη αλλά είναι επίστημη διπλό γιώτα και α, έμεινε το ένα είτε με αφομείωση είτε με αφαίρεση επίστημη δηλαδή τι γίνεται τώρα εδώ ποια είναι η ερμηνεία ότι κατά κάποιο τρόπο η ψυχή ίσταται επί των πραγμάτων, τα οποία δεν είναι κατά φερόμενα, άρα είναι μια δεύτερη ετυμολογία που μας δίνει εδώ, είναι η δεύτερη ετυμολογία που μας δίνει, ένα δεύτερο είδος επιστήμης, ότι η ψυχή ίσταται επί, επί ίσταται των πραγμάτων, πραγμάτων όμως τα οποία τώρα είναι, δεν γίγνονται, δεν φέρονται. Οπότε είναι ένα δεύτερο είδος επιστήμης. Έπειτα του λέει να σου δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Ε, παρά τη λέξη βέβαιον. Θετική σημασία. Όμως όπως το ακούς, τι θα μπορούσαμε να είναι βέβαιον, βέβαιον, αυτό που έχει μια βάση. Δηλαδή, ε, δεν είναι από το βαίνει, δεν βαίνει, αλλά έχει μια βάση σταθερότητας. Είναι μίμημα κάποιας βάσεως και στάσεως, του λέει, όχι κινήσεως, γιατί είναι ο, ονομαθετικής σημασίας, όπως και η επιστήμη που είπε προηγουμένως, που δηλώνει με αυτή την δεύτερη ετυμολογία, δηλώνει στάση και όχι κίνηση. Ας πάμε, του λέει και σαν ένα τρίτο όνομα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το όνομα αυτό και η ετυμολογία του. Λέξει ιστορία. Τι σημαίνει που λέει ιστορία. Θα μπορούσε να σημαίνει αυτή που ίστισή τον ρουν. Σταματάει την ροή, διότι τι κάνει η ιστορία, σαν να σταματάει την ροή των γεγονότων για να τα μελετήσει και να τα αφηγηθεί. Άρα και εδώ το όνομα θετική σημασία δηλώνει όμως στάση. Αλλά και η ίδια η λέξη που είπε προηγουμένως πιστήμη, αν πάρουμε ε, το πρώτο συνθητικό, το πιστόν, κάτι που είναι πιστόν, τι δηλώνει του λέει, δηλώνει καταφανώς παντάπασιν ιστόν. Αυτό που από κάθε άποψη, Ίστατε, στέκεται, πιστών, σαν να είναι σταθερό. Δεν κινείται. Και αυτό θετική σημασία το όνομα. Επίσης του λέει πάρουμε το όνομα μνήμη. Θετικότατη σημασία η μνήμη. Σαφώς δηλώνει και διαμηνύει στον καθέναν λέει ότι είναι μονή, παραμονή, αποτομένη και όχι κίνηση. Άρα του λέει εδώ πέρα, δηλαδή γιατί το δίνει αυτά τα παραδείγματα, πέντε παραδείγματα και πέντε ετοιμολογήσεις, του λέει είναι ονόματα θετικής σημασίας που όμως αντί να δηλώνουν ροή και κίνηση δηλώνουν το αντίθετο, δηλώνουν στάση. Άρα τι γίνεται εδώ, παραβιάζεται αυτή η αρχή. Και ας πάμε του λέει και σε κάποιες άλλες και δίνει ονόματα που φαίνεται να δηλώνουν ροή και κίνηση, είναι αρνητική σημασία όμως. Και του δίνει τέσσερα ονόματα εδώ. Αν θέλεις του λέει ας πάμε και στο όνομα αμαρτία ή στο όνομα συμφορά. Και τα δύο του λέει αν τα ετοιμολογήσουμε θα, θα ίσως τα δηλώνουν ότι ε, και δεν μας δίνει λεπτομερώς, στην ουσία υπενήσεται την ετοιμολογική τους βάση, δεν μας κάνει ετυμολογική ανάλυση. Εδώ θα μπορούσαμε όμως να θεωρήσουμε του λέει ότι δηλώνουν ροή και κίνηση. Για παράδειγμα το αμαρτία πώς θα μπορούσε να κάνει, πώς το ετοιμολογείται εδώ από το επίρρημα αμαρτή, που σημαίνει άμα, ο και η ένε. Οπότε αυτό που άμα η ένε, ο η ένε, σημαίνει βαδίζει μαζί με κάτι, άρα θα δήλωνε θετική σημασία. Όμως και στην εποχή του Σοκράτη η λέξη δηλώνει αρνητική σημασία. Όχι βέβαια με την έννοια που δηλώνεται σήμερα, η αμαρτία ως παραβίαση κάποιου ηθικού νόμου, αμαρτία είχε την έννοια τότε της αστοχίας. Δηλαδή, το ξέρει κάποιο, Α πούμε, ένα στόχο και αμαρτάνει. Αμαρτάνει δηλαδή, δεν βρήκε το στόχο του. Όχι ότι έκανε τίποτα άλλο. ή αμαρτάνει ω προ το συλλογίζεσθε. Ε, γιατί σήμερα έχει πάρει εντελώ άλλη έννοια η λέξη αυτή. Ε, Όπω είπαμε, κατάδειξε να είναι δίλωμα πράγματο. και όχι να έχει την ορθότητα της ετυμο, της ετυμο, την ετοιμολογική. Α πάρουμε τη λέξη, και τη λέξη. τη δεύτερη λέξη, τη δεύτερο, το δεύτερο όνομα, τη λέξη συμφορά θα μπορούσε κανείς να πει συν και φορά. Κάτι δηλαδή που βαδίζει με τη φορά του, του παντός, άρα θα ήταν θετικό. Και όμως δεν είναι θετικό, είναι αρνητικό. Έχει αρνητική έννοια. Του λέει και εδώ παραβιάζεται η αρχή αυτή. Ας πάμε, του λέει και σε κάποιες άλλες λέξεις και του δίνει άλλες δύο λέξεις. Την λέξη αμαθία και ακολασία. Το αμαθία του λέει θα μπορούσαν να το πούμε ότι είναι άμα Θεό ή όντω. Άμα Θεό ή όντω. Δηλαδή αυτό που βαδίζει σύμφωνα με το Θεό, με το Θείο. Κι όμω είναι αρνητική η σημασία, η αμαθία, η αμάθεια. Το ίδιο και η ακολουσία. Η ακολουσία, ακολασία, ακολουθία. Θα μπορούσε του λέει να είναι μια ακολουθία των πραγμάτων μα ερμήνευσε ήδη, αν θυμάστε, σε προηγούμενα μαθήματα, πολύ νωρί, τον ακόλουθο, που είναι α αθρηστικό και κέλευθος που σημαίνει το δρόμο. Οπότε α και κέλευθος ακόλουθο. Οπότε η ακολουθία, ακολασία, ακολουσία θα μπορούσε να είναι μια παραφθορά αυτή τη λέξεω ή μια παραλλαγή τη λέξεω. Και όμω λέει ακολασία, δηλώνει αρνητική κατάσταση. Και τότε. Κατά αυτόν τον τρόπο, του λέει, ονόματα α, που εμείς νομίζουμε από την ετιμολογική τους ανάλυση ότι δηλώνουν θετική σημασία αποδεικνύονται ότι είναι αρνητικής. Τι γίνεται εδώ. Παραβιάζεται ή δεν παραβιάζεται η αρχή. Και ή με τις γνώμες του, λέει, ότι θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Α, δηλαδή, όπου η ετιμολογία της λέξεως φαίνεται να δηλώνει θετικό, θετικά κάτι, να έχει θετική, όμως... Ε, η ίδια η λέξη έχει πάρει αρνητική σημασία. Τώρα, τι συνέβη εδώ, Είχε κάποτε τη θετική σημασία και την απόλασε, Αυτό είναι άλλη τάξη. Το ζήτημα σημασία όμως είναι, έχει ότι τώρα ε, σαν, φαίνεται σαν να παραβιάζεται αυτή η αρχή. Αυτό επανεξετάζεται στο κεφάλαιο αυτό. Και λέει, ως, λέει ο Κρατήλος το εξή εδώ, του λέει εντάξει του λέει Σοκράτη μπορεί αλλά τα πιο πολλά όμως ονόματα του λέει δηλώνουν αυτό που και εσύ απέδειξες. Και εδώ ο Σοκράτης του λέει κάτι καταπληκτικό. Ε, και καταλαβαίνουμε ότι όταν ο Σοκράτης θέλει να οδηγήσει την συζήτηση προς ένα συμπέρασμα, δεν είναι ο συνηθισμένο συνομιλητή που λέει εντάξει τα αφήνουμε μπορεί να έτσι και ασαφέ. Εδώ οδηγεί τα πράγματα... Μια, με μία επιμονή και με μία μαεστρία, θα λέγαμε εκπληκτική. Σαν να θέλει να ολοκληρώσει ένα όρατο συμφωνικό έργο που, που, που δίκην διευθυντού ορχήστρα διευθύνει. Είναι, είναι εκπληκτικό αυτό και πρέπει να το παρατηρήσουμε. Μην το περνάμε έτσι, γιατί δυστυχώ δεν έχει γίνει αντιληπτό. Είναι η πρώτη φορά που αποπειρώμεθα μια, μια, μια τέτοια παρουσίαση του κρατήλου σε παγκόσμια πρώτη, θα λέγαμε. Το λέμε αυτό, Έλληνε είμαστε εξάλλου και πρέπει να πρωτοτυπούμε ότι εδώ του λέει κάτι καταπληκτικό. Δηλαδή, του λέει η κρατήλα και φαντάζομαι το ύφο του είναι και πιο αυστηρό. Τι θα κάνουμε τώρα, του λέει. Θα βάλουμε τα ονόματα σαν να είναι ψήφοι, θα τα μετρήσουμε και αν είναι περισσότερα θα υπερισχύσουν και δια τη αρχή τη πλειοψηφία θα πούμε Α, ναι, κερδίζουν αυτοί. Και λέει ο κρατήλο, που τον θαυμάζουμε και τον κρατήλο εδώ, και του λέει Όχι, βέβαια, Σωκράτη, κράτη, του λέει. Δεν, είναι, δεν ήταν αυτό σωστό που είπα. Δηλαδή, δεν είναι λογικό αυτό δηλαδή με βάση το κριτήριο του πλήθους να καταλήξουμε σε μια ορθότητα σε ένα συμπέρασμα ασφαλώς οπότε του λέει παρακάτω εκείνοι που έθεσαν τα ονόματα του λέει συμφωνείς ότι ήτανε και εδώ χρησιμοποιεί το όνομα νομοθέτες και η τέχνη αυτή είναι η νομοθετική δηλαδή η τέχνη της θέσεως των ονομάτων κατά κάποιο τρόπο είναι ένα είδος νομοθεσίας. Ε, πολύ σπουδαίο αυτό. Το έχουμε ήδη δει βεβαίως, αλλά το ξαναλέει και εδώ. Και η τέχνη είναι νομοθετική. Δηλαδή αυτός που θέτει όνομα σε ένα πράγμα, ουσιαστικά θέτει και νόμο. Είναι ένας νόμος που διέπει λοιπόν και φτιάχνει μια, έναν κόσμο όλο αυτό. Δημιουργεί μια, μια κατάσταση. Του λέει βεβαίως και αυτή η πρώτη... Ε, του λέει ε, νομοθέτες κατά ποιον τρόπο από τους δύο τρόπους έθεσαν τα πρώτα ονόματα γνωρίζοντας τα πράγματα στα οποία τα έθεσαν ή αγνώντας τα Εγώ θεωρώ Σοκράτη, του λέω τα έθεσαν γνωρίζοντας τα πράγματα Και του λέω ο Σοκράτης δεν υπάρχει περίπτωση φίλτατε κρατήλε Πάντα έτσι τον αποκαλεί και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το κλίμα αμοιβαία αποδοχής Να τα έθεσαν χωρίς να τα γνωρίζουν ο Κρατήλος του Αρνίδη και λέει «Δεν νομίζω». Καλά του λέει, ας επανέλθουμε πάλι στο σημείο από όπου ε, κάναμε την παρέκβαση αυτή ε, και ας δούμε λοιπόν τα εξή. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτός που έθεσε τα πρώτα ονόματα τα έθεσε γνωρίζοντας τα πράγματα. Ωραία. Και δεν μου λες, του λέει, Κρατήλε, από ποια ονόματα τα έμαθε αυτός, αφού τα ήδη τα πρώτα ονόματα δεν υπήρχαν. Γιατί λες και θεωρείς ότι δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να, να γνωρίσουμε τα πράγματα παρά μόνο μέσα από τα ονόματα. Πώς λοιπόν οι πρώτοι ονοματοθέτες γνώρισαν τα πράγματα, κρατήλε. Και ο κρατήλος πραγματικά μένει σε μία α, στάση, προφανώς απορίας και αυτός, και λέει στο Σοκράτη, νομίζω ότι λες κάτι πολύ σπουδαίο Σοκράτη. Δηλαδή σαν να του λέει, δεν το είχα σκεφτεί αυτό Σοκράτη. Δεν πέρασε από το μυαλό μου αυτό που λες. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι Μαθαίνουμε για τα πράγματα μέσα από τα ονόματα. Οι πρώτοι ονοματοθέτες όμως πώς τα γνώρισαν. Παρ' όλα αυτά όμως μέσα του ε, προσπαθεί να βρει κάποια άλλη απάντηση. Και ε, στη συνέχεια του λέει «Σοκράτη, εγώ όμως νομίζω ότι ε, υπάρχει κάποια εξήγηση, ότι ίσως κάποια ανώτερη δύναμη...» ε, ανώτερη από την ανθρώπινη, τα έθεσε τα πρώτα ονόματα, οπότε οι άνθρωποι τα γνώρισαν. Πάλι δηλαδή βρίσκει μία τέτοια εξήγηση και συνεχίζεται η συζήτηση μαζί τους και του λέει ο Σοκράτης κατά κάποιο τρόπο του λέει θεωρείς ότι είναι δυνατόν να τα έθεσε ερχόμενο σε αντίθεση με τον ίδιο του τον εαυτό, όποιο τα έθεσε, είτε είναι κάποιο δαίμον, είτε Θεό, αφού πλέον ξεφεύγει από την ανθρώπινη κατάσταση, δεν θέλει να το παραδεχτεί. Βλέπετε ότι πόσο δύσκολο είναι τελικά να το παραδεχτεί ότι αφού υποστήριζε καθ' όλη τη διάρκεια του διαλόγου ο Κρατήλος, ότι η μόνη ε, ορθή προσέγγιση στα πράγματα, δηλαδή μπορούμε να μάθουμε μόνο μέσα από τα ονόματα. Εδώ αποδεικνύεται ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Είναι ο τρόπος των πρώτων ονομαθετ... ονοματοθετών. Πώς αυτοί έμαθαν για τα πράγματα. Άρα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει αυτός ο τρόπος και πρέπει να τον, να τον ανακαλύψουμε και εμείς. Και πρέπει να αναζητήσουμε, λέει ο Σοκράτης, και άλλο τρόπο πέρα από τα ονόματα αφού οι πρώτοι ονοματοθέτες γνώριζαν εκείνον τον τρόπο, εμείς τον έχουμε χάσει και καθώς φαίνεται κρατήλε είναι δυνατόν να μάθουμε τα όντα χωρίς να καταφύγουμε στα ονόματα, αφού έχουμε αυτό το παράδειγμα. Έτσι φαίνεται, κάμπτεται εδώ ο κρατήλος. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και το κύριο επιχείρημα στο οποίο ο Κρατήλος δεν μπορεί, παρόλο που έκανε την υπεκφυγή ότι πλέον, εντάξει, μπορεί να, τα ονόματα να τα έδωσαν κάποια ανώτερα όντα, δαιμονικά ή θεϊκά, οπότε οι πρώτοι ονοματοθέτες, οπότε δεν μπορούμε να πάμε στο θεϊκό επίπεδο. Αυτό δεν το δέχεται κατά κάποιο τρόπο. Ο Κράτης επιμένει στην ανθρώπινη δημιουργία της γλώσσας και ε, φτάνει στο τέλος, να του λέει ότι αν λοιπόν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα δια των ονομάτων, είναι όμως δυνατόν να τα γνωρίσουμε και δια αυτών των ιδίων, όπως οι πρώτοι ονοματοθέτες, ποια από τις δύο του λέει είναι καλύτερη η μάθηση μέσω των ονομάτων ή μέσω των ιδίων των πραγμάτων. Βέβαια, τι πρόσβαση έχουμε εμείς σε εκείνη τη μέθοδο που δεν την ξέρουμε ποια ήταν, με ποιο τρόπο, ποια ήταν η γνωστική τους μέθοδος, ο γνωστικός τους τρόπος να μάθουν τα ονόματα. Και ε, του λέει ποιος από τους δύο τρόπους είναι, ποια είναι η καλύτερη μάθηση. Μάθηση και το ένα, μάθηση και το άλλο. Αλλά ε, χώρια ότι έχουμε και τους κινδύνους όπως του επισήμανε να εξαπατηθούμε αν οι πρώτοι ονοματοθέτες δεν απέδωσαν σωστά αυτό που θεώρησαν, δηλαδή γιατί θυμάστε πάλι που είπαμε ότι και τα ονόματα έχουν βαθμούς ορθότητας. Έτσι έρχεται εδώ λοιπόν σε ένα κρίσιμο σημείο και σαφώς με βλέπετε στα τελευταία μαθήματα να είμαι και εγώ σκεπτικός, γιατί όντω, δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για κάτι για το οποίο έχει όλο αυτό τον προβληματισμό και ο προβληματισμός εδώ, προσπαθώντας να τα κάνω όσο πιο απλά γίνεται για να γίνουν κατανοητά, γιατί αν δεν μπορούμε να τα πούμε απλά, ίσως δεν τα καταλαβαίνουμε και εμείς. Αυτός είναι ένας βασικός κανόνας. Έτσι λοιπόν εδώ, με απλή διατύπωση είναι ότι τελικά μαθαίνουμε για τα πράγματα μόνο μέσα από τα ονόματα. Αυτό επέμενε ο Κρατήλος. Με το επιχείρημα αυτό, το τελικό επιχείρημα του Σοκράτη, ο Κρατήλος υποχωρεί. Ε, στρέπτονται ε, οι φρένες του. Δηλαδή, ε, αλλάζουν, αλλάζουν, ε, αλλάζει ο τρόπος θεώρησές του. Γίνεται δηλαδή, μία μία μετάβαση, σαν να είναι δηλαδή μία αλλαγή επίπεδου ενόησης ε, του, του φαινομένου της γλώσσας. Οπότε προσπαθεί προς τη στιγμή προς να, να ξεφύγει βέβαια και να πει, μα μπορεί να τα ονόματα να τα έδωσαν κάποια ανώτερα όντα, που αυτή είναι και η παράδοση. Δεν το δέχεται ο Σοκράτης, βλέπετε επιμένει στην δύναμη του ανθρωπίνου πνεύματος, ότι θεωρεί ότι είναι δημιούργημα σοφών, α, αλλά ανθρώπων, η γλώσσα μας. Ε, γιατί είναι εύκολο να ξεφύγουμε και να αποδώσουμε ότι αφού μας τα δώσαν κάποια άλλη, στην ουσία λειτουργεί η μετάθεση. Γιατί μέσα στο ανθρώπινο, ο απομηχανής Θεός κρύβεται κάπου πάντοτε, όπως μας έχει εμπεδοθεί αυτό και από το αρχαίο θέατρο, ότι στα δύσκολα έρχεται ο απομηχανής Θεός και δίνει τη λύση. Κατά κάποιο τρόπο αυτό προσπαθεί να κάνει και ο κρατήλος, ότι α, κάποιος δαίμον ή Θεός το έκανε, τα έκανε, έδωσε τα πρώτα ονόματα. Εδώ επιμένει όμως ο Σοκράτης και του λέει, ωραία, άρα υπήρχε αυτή η πρώτη που έθεσαν τα ονόματα, ε, είχαν έναν άλλο τρόπο. Αυτός ο τρόπος, λοιπόν, ε, προφανώς ήταν πιο άμεσος από τον τρόπο. Γιατί τι έχουμε πει μέχρι τώρα και έχουμε αποδεχτεί, του λέει Κρατήλε, και ο Ερμογένης, φυσικά που παρακολουθεί τη συζήτηση, έχουμε αποδεχθεί ότι το όνομα είναι κατά κάποιο τρόπο μία απομίμηση του πράγματος. Δεν είναι το ίδιο το πράγμα. Είναι μία απομίμηση, μπορεί να είναι ορθή, οπότε κατά κάποιο τρόπο το όνομα είναι η αντιστοιχεία, είναι η εικόνα η οποία είπαμε αν έχει όλα τα χρώματα, αν έχει όλα τα στοιχεία, αν έχει τα σχήματα, τις μορφές, είναι πιστή εικόνα. Αν δεν έχει αυτά, είναι λιγότερο πιστή, λιγότερο ακριβής, λιγότερο ορθή. Και αν δεν έχει τίποτα, είναι εντελώς ε, αναντίστοιχη ή δεν συνδέεται με το πράγμα. Ε, και του λέει, τι είναι λοιπόν πιο σπουδαίο, του λέει, η αλήθεια ή η εικόνα της. Εμείς δηλαδή θα επιμένουμε να γνωρίσουμε την αλήθεια μέσω της εικόνας της, της, εικόνας της ή ε, μέσω ε, να, να βρούμε έναν τρόπο να πάμε κατευθείαν στην αλήθεια. Ε, και εδώ βεβαίως λέει... Φοβάμαι, λέει ο Σουκράτης, ότι αυτό όμως είναι ανώτερο, φτάνουμε σε ένα όριο, φίλε μου, είναι ανώτερο από τις γνωστικές μας δυνάμεις, τις δικές μου και τις δικές σου. Φτάνει σε ένα όριο τη γλώσσα δηλαδή, ότι ε, τα ονόματα, αν είναι ορθά, είναι εικόνες της αλήθειας, εικόνες της πραγματικότητας. Αν δεν είναι ορθά, είναι απλά δηλώματα, απλές δηλώσεις, είναι κατά συνθήκη. Είναι ονόματα συμβατικά. Απλά συνεννοούμαστε μεταξύ μας, αλλά δεν μας μεταφέρουν κάτι από τα πράγματα. Θυμηθείτε και αυτό που είπε ο Σοκράτης, ποια είναι η θέση του. Το ξανατονίζω ότι η θέση μου είναι ότι να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται τα ορθά ονόματα. Αλλά όμως υπησέρχεται και αυτό το φορτικό που λέγεται συνήθεια. Εδώ τώρα είναι ένα όριο και στο τελείωμα ακριβώς του κεφαλαίου του 47 που μας έδωσε σε αυτό το κεφάλαιο και τις τελευταίες ετυμολογίσεις, λέει φτάνουμε σε ένα όριο. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πάμε με άλλον τρόπο να γνωρίσουμε την αλήθεια, πέρα από τα ονόματα, υπερβαίνοντας τα ονόματα. Γιατί Γιατί να επιμένει αυτό ο Σωκράτης. Επιμένει θεωρώ γιατί τα ονόματα μας φτιάχνουν έναν κόσμο. Όπως ακριβώς αυτό που είπε ότι είναι οι νομοθέτες, οι ονοματοθέτες. Αυτός που μας δίνει ένα όνομα, μας δίνει και ένα νόμο. Μας φτιάχνει δηλαδή έναν κόσμο. Άρα λοιπόν, εδώ θα μπορούσαμε να σταματήσουμε και να ξέρουμε λοιπόν, τουλάχιστον να διακρίνουμε ποια ονόματα είναι ορθά, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει απολυτότητα στην εφαρμογή αυτής της αρχής. Κάμπτεται και αυτή η αρχή. Και έτσι, ε, ολοκληρώνεται και το κεφάλαιο 47. Και φτάνοντας στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 48, ολοκληρώνονται κατά κάποιο τρόπο όλες αυτές οι διαδικασίες, οι συλλογιστικές, περαίνεται αυτή η διαλεκτική πορεία, η δύσκολη διαλεκτική πορεία μεταξύ Σοκράτη και Κρατήλου για το θέμα της γλώσσας και έχουμε και την τελική προτροπή προς τον Κρατήλο, το τελικό συμπέρασμα και την τελική προτροπή. Ε, κατά κάποιο τρόπο και μάλιστα του λέει στην αρχή σχεδόν του κεφαλαίου «Στο χάσου θαυμάσιε κρατήλε αυτό που εγώ πολλές φορές ονειρεύομαι». Σκέψε, ο θαυμάσιε κρατήλε, ο έγωγε πολλάκις ονειρώτο, ονειρώτο λέει το αρχαίο κείμενο, ονειρεύομαι. Και χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο λοιπόν, ένα όνειρο. Τι είναι αυτό το όνειρο? Είναι ένα όνειρο ε, πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσαμε, του λέει, να πάμε κατευθείαν, αντί να μιλάμε για καλούς ανθρώπους, για καλά πράγματα, να πάμε να γνωρίσουμε κατευθείαν αυτό καθ' αυτό το καλόν, το ίδιο και να πάμε να γνωρίσουμε αυτό καθ' αυτό το αγαθόν αυτό που είναι καλόν, καγαθόν, να πάμε να το γνωρίσουμε κατευθείαν και όχι μέσα από τις πολλές του αντανακλάσεις ή μέσα από τα ονόματα. Αυτό του λέει πρέπει να εξετάσουμε γιατί τι είναι πραγματικά η γνώση όταν δεν έχει τη σταθερότητα. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι όταν αυτό συνεχώς αλλάζει. Εδώ θέτει ζητήματα οντολογικά, θέτει ζητήματα δηλαδή βαθιά, φιλοσοφικά που απλώς τα αναφέρω για το κλείσιμο γιατί πραγματικά είναι ένα απόγειο εδώ ε, ε, της διαλεκτικής καθώς προχωράει γιατί μην ξεχνάμε και η επισήμανση του κρατήλου ε, ε, και η επισήμανση όλων των σχολιαστών και ιδίως του πρόκλου ότι μας σώζεται είναι ότι ο παρόν διάλογος ε, επιστήμονας εμάς πει της των ονομάτων ορθότητας και μας κάνει διαλεκτικούς, μας, κα, μας κάνει να καταλάβουμε τελικά τι είναι η γλώσσα, τι, τι, τι κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε ένα όνομα, μια λέξη, τι μεταφέρουμε, τι δηλώνουμε, τι, τι, τι γνωρίζουμε εμείς σε σχέση με τη γλώσσα αυτή, αν μας ζητηθεί να αναλύσουμε την έννοιά της, να την, να την εξηγήσουμε, τι μπορούμε να μεταφέρουμε ως πληροφορία. Και βεβαίως, το επίπεδο ε, ορθότητας της γλώσσας που ξεκινάει από, απ τη συμβατικότητα και προχωράει σε βαθμίδες ορθότητας. Έχει αναβαθμούς ορθότητας η γλώσσα και όταν φτάνουμε να μιλάμε σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο τότε ασφαλώς θα χρησιμοποιούμε ονόματα που έχουν ορθότητα που έχουν αντιστοιχεία με τα πράγματα, με πραγματικές και αληθινές καταστάσεις. Και του λέει εδώ που θέτει το ζήτημα ειδικά ότι έχουμε το γνωστικό υποκείμενο και το γνωστικό αντικείμενο, του λέει. Αν και τα δύο είναι ρευστά και αλλάζουν, γνωστικό υποκείμενο, αυτός που θέλει να γνωρίσει και αυτό που θα είναι το αντικείμενο της γνώσεως. Το γιγνώσκον υποκείμενο και το γιγνωσκόμενο αντικείμενο. Και θέτει το ζήτημα πραγματικά ότι πώς θα γνωρίσουμε κάτι όταν τα πράγματα φέρονται. Αυτό που φέρετε, που είναι συνεχώ διαφορετικό, πώ θα το γνωρίσουμε. Το γνωρίζουμε σε αυτή τη μορφή σήμερα, αύριο αλλάζει. Άρα, για να γνωρίσουμε κάτι, πρέπει να έχει κάποια σταθερότητα. Άρα, να πάμε σε αυτό βαθύτερα, σε αυτό που είναι πάντοτε σταθερό, πάντοτε ίδιο ε, και δεν επιδέχεται αλλαγή. Και αυτό είναι η ουσία. Το είναι. Τα πράγματα. Και του λέει το παράδειγμα ότι το καλόν, αυτό καθ' αυτό το καλόν είναι πάντοτε ίδιο, αίδιον, Άρα μπορούμε να το γνωρίσουμε και δεν αλλάζει το ίδιο και το αγαθόν. Και βλέπετε μας πάει στα ακίνητα πράγματα, στις ιδέες, στα αρχέτυπα. Και ουσιαστικά ολοκληρώνει το διάλογος και βλέπουμε ότι το επίπεδο συνομιλίας των δύο ανδρών δεν είναι εύκολο να το ακολουθήσουμε, να το παρακολουθήσουμε, να ακολουθήσουμε το συλλογισμό και την διαλεκτική πορεία. Όμως, ε, μπορούμε να αντιληφθούμε τι θέλει να πει ο Σοκράτης, καταλήγοντας, και βεβαίως αυτό που καταλαβαίνουμε που δεν είναι σύνηθε στην εποχή μας και εντελώ ξένο, δεν είναι ότι ο Σοκράτης αισθάνεται καμία ιδιαίτερη χαρά, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή που Κατάφερε να μεταπίσει το κρατήλο και θριαμβολογεί που αυτό τώρα κατάφερε και του άλλαξε τη γνώμη. Όχι, και ο ίδιος διατηρεί τι επιφυλάξει, θέτει το ζήτημα, είναι μια διαλεκτική σχέση. Κατά κάποιο τρόπο αυτό που δεν καταλαβαίνουμε οι σημερινοί άνθρωποι είναι ότι η γνώση είναι μια δυναμική κατάσταση. Αυτό που εσύ πα να γνωρίσει, αν είναι πράγμα, θα το γνωρίσει. Αν είναι όμως κάποιο άλλο θα θέλει να σε γνωρίσει και εκείνο. Και έτσι το ένα γνωρίζει το άλλο και στην ουσία υπάρχει μια διαλεκτική σχέση. Εδώ είναι, είναι δύο ανοιχτέ διάνοιε που επικοινωνούν και εμείς παρακολουθούμε και ο Πλάτων βέβαια καταγράφει με θαυμαστό τρόπο όλο αυτό. Και ε, η τελική προτροπή προς τον Κρατήλο, ουσιαστικά του λέει, επειδή τον βλέπει ότι είναι Ηρακλήτιος και ακολουθεί πάρα πολύ την γραμμή της ροής και του λέει, ναι, να σκεφτούμε, του λέει, Κρατήλε, μήπως τελικά και οι ονοματοθέτες που αποτύπωσαν την αρχή της ροής και κινήσεως τα πράγματα, μήπως τελικά δεν ήταν ο κόσμος που έρεε και που ρέει ο κόσμος, αλλά είναι οι ίδιοι που συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση. Δηλαδή, μήπως εδώ έχουμε και ένα πολύ βαθύτερο πράγμα ότι δεν ρέουν τα πράγματα, αλλά ρέουν οι άνθρωποι που προσπαθούν να κατανοήσουν τα πράγματα. Όπω καμιά φορά που είμαστε στο λιμάνι και είναι δεμένο το πλοίο το δικό μας, φεύγει το διπλανό και νομίζω ότι φεύγουμε εμείς, δηλαδή δημιουργείται μία, α, μία ψευδέστηση ότι τα πράγματα είναι σε τέτοια ροή. Του θέτει απλά το ερώτημα, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η θέση του. Και ο κρατήλος και αυτός τον ακούει και του λέει γιατί δεν θα μπορούσα του λέει, να δεχτώ ότι ο κόσμος, δηλαδή σαν να υποφέρει ο κόσμος με, μέσα σε μια συνεχή καταρροή, είναι σε μια διαρκή ροή, ο κόσμος οπότε λοιπόν όλα ρέουν, οπότε άλλα πώς θα τα γνωρίσουμε. Ή ότι ο κόσμος είναι ένα σκεύος κεραμικό και σπάει και διαλύεται. Δεν πρέπει του λέει να φτάνουμε σε τέτοιες. Ουσιαστικά υποθέτω εδώ ότι κρίνει κάποιες ακρότητες α, στις θεωρήσεις των Ερακλητίων γιατί σε κάθε φιλοσοφικό ρεύμα υπάρχουν και οι ακρότητες. Αυτές ίσως θέλει να ψέξει και να επαναφέρει. Δεν είναι ότι αρνείται την αρχή της ροής και της κινήσεως. Και του λέει στο τέλος, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεις με ανδρεία και ορθότητα και να μην αποδέχεσαι έτσι εύκολα. Λέει, κρατήλε, άλλωστε είσαι ακόμα νέος και στην ακμή της ηλικίας σου και αφού εξετάσεις σε βάθος και βρεις κάτι, να το μεταδώσεις αυτό και σε εμένα. Και εδώ θέλω να μείνουμε, γιατί ουσιαστικά ολοκληρώνουμε σε λίγο. Είναι η τελική προτροπή προς κρατήλων, θα λέγαμε, εδώ. Και προς όλους εμάς. Σκοπίστε χρή, σκοπίστε να εξετάζεις, πρέπει, του λέει, να εξετάζει κανείς, πρέπει. Ανδρίωστε και εφ. Χρειάζεται ανδρία. Και εμεί νομίζουμε ότι η ανδρία χρειάζεται στον πόλεμο ή χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία. Χρειάζεται ανδρία να αντιμετωπίσουμε και τι αντιλήψει μα, τι θεωρήσει μα. Γιατί υπάρχει άγνοια, υπάρχει ο δογματισμό. Υπάρχει η έλλειψη, υπάρχει η υπερβολή. Εκεί μέσα κινούμαστε και πρέπει να μπορούμε να απεγκλωβιζόμαστε από τέτοιε καταστάσει. Και μη ραδίω αποδέχεστε λέει. Και να μην δέχεστε εύκολα. Να μην δέχεσαι εύκολα. Και εδώ το επισημαίνει και εδώ μπορούμε να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας για την ηλικία. Του λέει, έτη γαρνέωση και ηλικία αν έχεις. Είσαι ακόμα νέο και έχεις ζωή μπροστά σου. Έχεις δηλαδή ηλικία. Που καταλαβαίνουμε από αυτό ότι ο Σωκράτης είναι κάπως μεγαλύτερος, ο κρατήλος είναι σε μια, στην ακμή της ηλικία του και β, του λέει επίσης, αν έβρις, μεταδιδώνε και εμεί. Αν βρει, του λέει κάτι άλλο, δηλαδή θα συνεχίσει να το εξετάζει. Εγώ σου έδωσα τα ενάβσματα σκέψεω. Δεν σου ανέτρεψα κάτι. Προσπάθησα να σε μαλακώσω από την σκληρότητά σου, την δογματική σου οχύρωση. Αυτό είναι ο λόγο. Γι' αυτό και ο λόγος, γι' αυτό και ο διάλογο αυτό από τον Πλάντονα να χαρακτηρίζεται ω κρατήλο. Δεν λέγεται λέγεται κρατήλο. Εκεί λοιπόν είναι. Και ο κρατήλο καταλήγει και λέει με πολύ μεγάλο σεβασμό στον συνομιλητή του Σοκράτη, του λέει το εξή. Βεβαίω και θα το κάνω αυτό, Σοκράτη. Εξάλλου του λέει, μη θεωρεί, σαν να τον διαβεβαιώνει. Θέλω να ξέρει, του λέει, ευίσθη ο Σόκρατε, μάθε καλά ο Σοκράτη, ότι ούτε και τώρα αντιμετωπίζω άσκεπτα το ζήτημα. Δεν το έτσι, γιατί κατά κάποιο τρόπο απολογείται για την οχύρωσή του τη δογματική. Δεν το αντιμετωπίζω άσκεπτα το ζήτημα, αλλά να σου πω αυτό όμως που πιστεύω. Όσο και το εξετάζω και ασχολούμαι, του λέει το ζήτημα, μου φαίνεται ότι τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Ηρακλήτος. Είναι πεπισμένος ότι είναι Ηρακλήτιος, εξάλλου αυτό διδάσκει την Ηρακλήτιο φιλοσοφία, Είμαι πεπισμένο, του λέει, ότι τα πράγματα είναι όπω τα παρουσιάζει ο Ηράκλειο. Και αυτή, και έτσι ολοκληρώνεται ο διάλογο και κλείνει πολύ όμορφα με την εξή αστυχομηθεία. Του λέει: Άλλη φορά, φίλε μου, θα με διδάξει και εμένα γύρω από αυτά, εφόσον ε, 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 καταλήξει σε κάποια άλλα συμπεράσματα, όταν επιστρέψει από τον αγρό όπου πηγαίνει. Και καθώς είχες προετοιμαστεί, πήγαινε τώρα στον αγρό. Και θα σε ξεπροβοδήσει και ο Ερμογένης από εδώ. Δηλαδή θα σε οδηγήσει μέχρι την πύλη που οδηγεί, όπως είχαμε πει, και ξαναλέμε ότι πιθανώς το κτήμα του κρατήλου ήταν προς τις αχαρνές, προς, την, προς τους πρόποδες της Πάρμηθας, και τον οδηγεί προς την αχαρνική πύλη. Η αχαρνική πύλη είναι Περίπου εκεί που είναι στην οδό Σοφοκλέος προς πλατεία Κλαθμόνος, υπάρχει, σώζεται δηλαδή ένα μέρος της Αχαρνικής πύλης, έχει, έχει σωθεί, είναι ακριβώς στα υπόγεια της Εθνικής Τράπεζας, μπορεί κανείς να, στην Αθήνα πηγαίνοντας να τα δει, ήταν η Αχαρνική πύλη που ξεκινούσε η Αχαρνική οδός και οδηγούσε στις Αχαρνές προς την Πάρνηθα. Τώρα, πού ακριβώς ήταν το κτήμα του κρατήλου. Δεν ξέρουμε, πιθανόν να ήταν κοντά στο βασιλικό κτήμα, πιθανόν αλλού. Εκείνο όμως που του λέει τώρα, ξεκάθαρα του λέει «Νιν δε πορεύου εις αγρόν». Πορεύου εις αγρών. Πήγαινε τώρα, λέει, στον αγρό, στο κτήμα σου. Έτσι λοιπόν στο κτήμα του κρατήλου και εκεί προφανώς α, είχε να κάνει τις εργασίες, σου, αλλά οι εργασίες του, είχε να, όμως, να κάνει και τη φιλοσοφική του εργασία και η τελευταία φράση του διαλόγου, φίλε μου, είναι του Κρατήλου που λέει «Αυτά θα γίνουν, Σοκράτη». Έτσι θα γίνουν, αλλά και εσύ δοκίμασε να εννοήσεις ακόμα περισσότερο όλα αυτά που συζητήσαμε. Όλα τούτα που συζητήσαμε. Δηλαδή, ο ένας προτρέπει τον άλλον. Δηλαδή, και αυτή είναι η τελική του προτροπή του Κρατήλου προς τον Σοκράτη. Λέει, και εσύ τα αυτά, Σοκράτη, διότι του αναγνωρίζει ότι μέσα από αυτόν τον διάλογο και εκείνο έμαθε πολλά, όχι επί των ονομάτων, αλλά επί της διαδικασίας, επί της διαλεκτικής εξετάσεως των ονομάτων και των πραγμάτων και το πώς δημιουργείται όλο το φαινόμενο της γλώσσας. Και στο σημείο αυτό οδηγηθήκαμε εσείως στο πέρασμα. Έτσι λοιπόν και εμείς φίλοι μου ας πορευθούμε εις τον αγρόν έκαστος. Και ο αγρός εδώ είναι συμβολικός. Ο αγρός είναι η ίδια η γλώσσα μας. Έτσι λοιπόν ο αγρός του κρατήλου συμβολικά θα λέγαμε είναι η ελληνική γλώσσα ε, και ο καθένας ας καλλιεργήσει αυτόν τον αγρό όπως ακριβώς ε, χρειάζεται καλλιέργεια οτιδήποτε ακόμα και ένας κήπο και ένας μικρός αγρός χρειάζεται κλάδεμα, χρειάζεται καλλιέργεια, χρειάζεται καθάρισμα έτσι και η γλώσσα μας χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται μέρημνα και βεβαίως χρειάζεται συνεχώς να επανακάμπτουμε, να επανεξετάζουμε την αρχή. Διότι η αρχή των πραγμάτων, η επανασύνδεση με την αρχή, η επανεξέταση της αρχής κατά κάποιο τρόπο αναδομεί και ίσως και διορθώνει το σφάλμα που έγινε κατά την πορεία σε οτιδήποτε εξετάστηκε και σε οτιδήποτε δεν πήγε όπως ε, ίσως δεν φανταζόμασταν ότι θα πάει. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλη αυτή την πορεία, τη διαλεκτική, από το α μέχρι το ω, από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το 48ο, ακολουθήσαμε μια πορεία, σας έδωσα κατά δύναμη α, σημεία εννοήσεως, δεν τα είπαμε όλα, υπάρχει και το βιβλίο, στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε, Uh, υπάρχουν εκτενή σχόλια, υπάρχει uh, το αρχαίο κείμενο, η απόδοση, υπάρχει το ετιμολογικό ευρετήριο μέσα που μπορείτε μέσω uh, των αντίστοιχων λοιμάτων να ανατρέχετε στα κεφάλια. Γενικώ ο κρατήλος ας είναι πραγματικά uh, η, η ευκαιρία να δούμε τη γλώσσα μας uh, από, από την αρχή και να θυμάστε πάντοτε ότι συνδεόμενοι με την αρχή είναι σαν να συνδεόμαστε πάλι με το παν αφού, το, αυτού, αφού η αρχή κατά κάποιο τρόπο είναι το παν εν δυνάμει και το παν είναι η αρχή εν ενεργία. Έτσι λοιπόν αρχή και πέρας, πέρας και αρχή δηλώνουν α, το όλον έργον και η, η ενόηση της γλώσσας και η, η, η σωστή χρήση της με τη μέγιστη δυνατή ορθότητα, αυτό θα πρέπει να είναι ζητούμενό μας. Γιατί το να κατακτήσουμε την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της και σε όλη την ιστορική διαδρομή της, είναι ένα έργο ζωής. Το εύχομαι σε όλους σας. Καλή δύναμη και καλή εργασία στον αγρό του κρατήλου. Σας χαιρετώ.